Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα της πανελλαδικής απεργίας πείνα συγκρατουμένου με συμμετοχή που αγγίζει περίπου τις 4.000, είναι γύρω στις 3.800 κάτι, σε 13 φυλάκες της χώρας. Και μιλάμε για τη μαζικότερη απεργία πείνας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Το αίτημα των απεργών, το αίτημά μας δηλαδή κατά βάση, συνοψίζεται στο να μην χειροτερέψουν άλλο οι συνθήκες σε ελληνικές φυλακές. Να μην περάσει δηλαδή το φασιστό νομοσχέδιο για τις πειθαρχικές φυλακές τύπου Γ. Είναι ακόμα σε πολλούς κρατουμένους νοπές οι μνήμες των πειθαρχικών φυλακών, και οι οποίες για να κλείσουν δόθηκαν αιματηρία αγώνες. Κατά μια ηρωνία της τύχης κιόλας, οι πειθαρχικές φυλακές καταργήθηκαν από τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Βάγγελο Βενιζέλο, που τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν υπουργός δικαιοσύνης και είχε εφαρμόσει τα πρώτα φιλελεύθερα, έτσι κάπως προοδευτικά μέτρα σε σχέση με το λεγόμενο σοφρονιστικό σύστημα. Είναι η ίδια η συγκυβέρνηση που τα παίρνει πίσω. Τις τελευταίες δεκαετίες η αντικλιματική ρητορική έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, τόσο από τις στήλες του αστυνομικού ρεπορτάζ, όπως και από τα διάφορα προϊόντα του θεάματος, όπως ταινίες, σύριαλ κτλ. Κορονίδα της αντικλιματικής ρητορικής, διεθνώς κιόλας, αποτελεί και η λεγόμενη τρομοκρατία, πως τέτοια βαπτίζεται για οποιαδήποτε ένοπλη ημί, οργανωμένη ημί, κινηματική ή παράλληλη με το κίνημα, αντίσταση στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου. Ο στόχος της αντικλιματικής ρητορικής και κατ' επέκταση της αντικλιματικής πολιτικής, μέρος του οποίου είναι και οι φυλακές τύπου Γ, δεν είναι τόσο να γίνει η διαχειρίσιμη η παραβατικότητα ή τέλος πάντων η εγκληματικότητα με τη μηδιακή ορολογία, αλλά οι ερμηνείες και ο φόβος γύρω από αυτό. Έτσι, από τη μια η εγκληματικότητα και η κορονίδα της, η τρομοκρατία αναγάγεται σε ψευδώσεις και τεχνιέντος σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Και από την άλλη, ως εγκληματικές ορίζονται πράξεις, ανεξάρτητα από το πόσο αυτές είναι κοινωνικά επιβλαβείς. Έτσι γίνεται φανερό, ακόμα και στον πιο βλάκα, ότι πρόκειται για ένα φθηνό μηδιακό τέχνασμα με οδυνηρές συνέπειες όμως για κάποιους χιλιάδες κρατούμενους. Μέσα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης αλλάζει ο τρόπος που το κεφάλαιο κυριαρχεί. Το κεφάλαιο αναδιαρθρώνεται ορίζοντας, προσπαθώντας να ορίσει εκ νέου τους όρους επιβολής του. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν αφορά μόνο την εργασία, κατά βάση αφορά αυτήν, αλλά αφορά και το παραπληγικό αδερφάκι της που είναι φυλακή. Το κεφάλαιο απαλλαγμένο από την ανάγκη του για εργατική δύναμη δεν επιδιώκει την αναμόρφωση και τον σοφρονισμό του ατίθασου παραβατικού κομματιού του προλεταριάτου, δηλαδή την ενσωμάτωση των αποκλεισμένων, αλλά μάλλον το κρύψιμό του τόσο από τους δρόμους της πόλης όσο και από τα ποσοστά της ενεργείας, όπως επίσης και την αχρηστευσή του. Έτσι, από τη μια, η ποινική καταστολή διευρύνει τη στόχευσή της και από την άλλη αυστηροποιείται. Αυστηροποίηση που επεκτείνεται και στις συνθήκες διαβίωσης. Δημιουργούνται δηλαδή φυλακές φόβητρα που με την απειλή της μεταφοράς κρατουμένων σε αυτές και μόνο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ευελπιστεί ότι θα αποτρέψει τον έγκλειστο πληθυσμό, ο οποίος διαρκώς αυξάνεται, από διεκδικήσεις. Είναι ειρωνικό ότι ενώ οι κρατούμενοι περιμέναμε την εφαρμογή του νέου σοφρονιστικού κώδικα που είχε ψηφιστεί πέρυσι το καλοκαίρι του 2013 και κινούταν σε πλαίσια σχετικά προοδευτικά, έτσι σε μια πιο ευρωπαϊκή κατεύθυνση, και βασιζόταν σε διεκδικήσεις που έχουν οι κρατούμενοι εδώ και δεκαετίες, αυτός ακυρώθηκε από την ίδια κυβέρνηση και αντικαταστάθηκε από αυτό το τριτοκοσμικό νόμο έκτρωμα. Το πόσο αυτό το νομοσχέδιο θυμίζει δυστοπικό σενάριο, και κλείνοντας το λέω αυτό, προκύπτει και από το απλό γεγονός ότι το επεξεργάστηκε και το παραπέμπει για ψήφισμα ένας υπουργός, ο οποίος πριν γίνει υπουργός δικαιοσύνης ήταν εισαγγελέας. Και νομίζω αυτό είναι ούτως ή άλλως πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα και ότι τα λέει όλα.